Τοποθέτηση καρεκλάκια. Πίσω από την τελευταία σειρά. Και εδώ και εκεί. Και εδώ και εκεί. Παντού καρεκλάκια. Για να πιάσουμε τον αριθμό 32.500 πλάς. Το πλάς μπορεί να είναι και 33%. 32,5% θα είναι σίγουρα. Και. See you. Και εσείς. Ρετάλια, πω, Παναγία μου. Και πάω τώρα στην κορυφή του Γάμα. Σιγά σιγά για την αποφώνηση και τη σημερινή περιπέτεια με την κινηματογράφηση Αγκασοφιάς. Πω, μιλάμε για λάσπη τώρα. Το μεταξύ έχει μαζέψει τόσο λάσπη από κάτω η σόλα που το παπούτσι έχει γίνει, το ποτάκι έχει γίνει μη αναβάσιμο. Να κάνω το βήμα. Βαρύ. Τι έχουμε εδώ πέρα, δέγασμα. Έλα ρε Γιάννη ψαρά. Πολύ αφρολέξ. Ματωμένο αφρολέξ. Γιατί ματωμένο? Πω φίλε. Από εδώ μεριά. Από εδώ μεριά, όπως βλέπετε παιδιά, ήρθανε και οι υπόλοιπες βάσεις που θα στηριχτεί ο κάθε πύργος. Ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν φοράω και τα γυαλιά και αν κάνω κανένα λάθος τίποτα να έχω την ευγενική κατανόησή σας, διότι βαδίζω σαν τυφλά. Τα γυαλιά έχουν γίνει μουσκεμά από τη βροχή. Δεν έχω να το καθαριστήρι. Ντίζες και παραντίζες. Εδώ πρώτα θα βαφτούν οι κολόνες και μετά θα μπει η τζαμαρία. Πού πήγα τώρα? Τι το η τρέλα! Να είχα έρθει με το άρβυρο της πυροσβεστικής, δεν θα με χαλούσε. Αλλά τώρα ρε πούστη με το καλό παπούτσι. Και από εδώ έχουν ανάψει παιδιά φωτιά. Καταλαβαίνετε η υγρασία είναι πολύ δυνατή και τα κόκαλα τρίζουνε. Έλα ρε μάστορα! Έλα ρε παλικάρι μου, δώσε τον τροχό! Ανάψατε φωτιά για να πυρωθείτε. Έχει κρύο, έλα ρε μάστορα!
Έχει υγρασία, δεν είναι το κρύο. Πολύ υγρασία. Τώρα δεν έχει κρύο, τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά, ε. Το πρωί τι ώρα είχε το κρύο εδώ? Στα 8. Που θέριζε, ε, θέριζε. Το εργαλείο, πώς το λένε αυτό το εργαλείο? Καστάνια. Καστάνια, ναι, με την καστάνια, κάτι κολλάει και το μυαλό μου. Με την καστάνια δένουμε τις βάσεις της σίδεροκατασκευής από το Γιάννη τον Ψαρά. Έτσι. Και εδώ ο άλλος μαζεύει την καλούμπα της, του ρεύματος, βιομηχανικό ρεύμα δουλεύουμε ακόμα, έτσι δεν είναι? Βιομηχανικό ρεύμα δουλεύουμε, δεν έχει έρθει ακόμα το ρεύμα το κανονικό. Μάλιστα. Και πάμε να βγούμε τώρα από τη γη της Βηρητού, που ξανά γίνει γη της Βηρητού, γαμώ τα βάσανά μου. Της Καμπούλ που λέει ο πρόεδρος και της Ουκρανίας. Αχ, μανούλα μου. Με την υγρασία να σπάζει κόκαλα. Ωχ, και από πού θα βγούμε τώρα? Πω, πω. Συνεργασία Γιάννη Ψαρά, Edelbond, Νόε, Εσκαλωσιάς Μαχμούντ, Μουχμάδ πως λέγεται, και της εταιρείας των παιδιών που βάζει, ξέχασα την εταιρεία ρε γαμώ το, του Κώστα και του Γιώργου, που βάζει και κουμπώνει τις τσίμεντο σανίδες από χορό, από το βορρά, το λασπωμένο βορρά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της περιπέτειάς μου σήμερα. Ωραία. Σας το δείχνω για να βλέπετε τι κάνω τόσο καιρό, με ζέστη, κρύο, βροχή, χιόνι. 4,5 χρόνια τώρα. Όχι για να με λυπηθείτε, αλλά επειδή είστε κοινωνοί των προσπαθειών μου και με αγαπάτε για αυτό που κάνω, σας δείχνω και επιπράγμαση πώς γίνεται η κινηματογράφηση τόσο καιρό στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, με αυτά και συνεχίζω για αποφώνηση από την οδό Καπαδοκίας. Να πάω να σηκώσω τα βίντεο να τα δείτε γρήγορα κατά τις 6 ώρα. Την καϊκάρα και συνεχίζω. Και παιδιά, αφού γύρισα το δρόμο και τον έκοψα προς τα πάνω, να σας δείξω από εδώ, μακρόθεν, τις εργασίες του τελευταίου τέταρτου πι, του βορεινού πι, που θα τελειώσει σε ένα μήνα από τώρα και θα ξεκινήσουμε να κόβουμε το χώμα βόρεια και ανατολικά από το γήπεδο για τους αναβαθμούς. Πάμε κατά τη σημερινή αποφώνηση από την Καπαδοκίας. Είδατε μέσα το συνεργείο ή της ΠΑΕ ή όποιας άλλης κινηματογραφικής εταιρείας, επαγγελματικό site. Είναι μέσα με κάποιους παίκτες της ΑΕΚ. Το είδατε μακρόθεν. Κάτσε λίγο να πλατσουρίσουμε λίγο το παπούτσι. Θα σε καθαρίσει λίγο. Μιλά σπουριά.
Έγινε ρε πιο ελάφρυ τώρα. Ανάστανα. Για πάμε και εδώ. Με τσαμπούκα. Χένρικ Νίλσεν. Καθώς μιλούσα με τον φίλο μου τον Ηλία τον Ζέρβι. Για τον Χένρικ Νίλσεν. Πόσα είναι τώρα. Να είσαι και ο Χένρικ με τον αδελφό του τον Γιάν. Καταβήκανα παιδιά. Μίλησε ειδικά ο Χένρικ σε ελληνικά. Πολύ πολύ καλά ελληνικά. Και πάμε για την αποφώνηση. Καθώς ο ήλιος ξεμύτησε λίγο, έχει σταματήσει να βρέχει. Δύο γοργόνες προχωράνε εδώ στην Καπαδοκίας. Μπιπ. Το κογιότο. Μπιπ. Καθρεφτίζεται ο ήλιος στα δυτικά μέρη της Αγκαστοπιάς, στα Εταλμπόντ και στις Τζαμαρίες. 175 μέρες και σήμερα. Εδώ παιδιά είναι η πλατεία των Μικρασιατών, έτσι. Για όσους δεν έχετε έρθει ποτέ στη Φιλαδέλφια, εκεί μάλλον θα γίνει και το μετρό. Σε 7 χρόνια με 8 από τώρα, του 30. Έργα που καλό είναι να γίνονται, να διευκολύνουν τον πολίτη στις μετακινήσεις του. Οδεύω σιγά σιγά στο Λάβαρο, στον ιστό, στον Δικέφαλο Αϊτό, με τα φτερά ανοιχτά. Έργα πολλά και σήμερα. Βλέπετε ότι μπήκε από την ΟΕ και το καπάκι πάνω. Είναι το πρώτο που βλέπω, δεν έχω ξαναδεί. Ακριβώς πάνω από το τουρνικέ βλέπετε παιδιά ότι μπήκε καγκελάκι οριζόντιο, κάθετο, αλλά σε οριζόντια κορυφογραμμή, για να μην μπορεί να μπει κανείς παρήστακτος στο τζαμπέ μέσα. Όλοι με το εισιτήριο, όλοι με το διαρκείας. Εδώ δεν είναι ο ΆΚΑ, ο καθένας τζαμπατζής μέσα, εδώ θα είναι Αγκαστοφιά και είναι έσοδα παιδιά, είναι έσοδα. Τι κάνει το κήπεδο, δεν κοστάει δραχμή, τα έσοδα θα γιγαντώσουν την αεκάρα μας. Λοιπόν, από τα δυτικά προάστια της Αγκαστοφιάς μας και το κεντρινό μαύρο Αϊτό, να είστε όλοι καλά, υπέροχο απόγευμα Τετάρτης. Κύριε Κώστα, γερά και καλώς μας ήρθες. Πιτσιρικαρία, σας παρακαλώ πολύ, διαβάστε. Μας περιμένει η ΑΕΚ, όλους εδώ είναι. Τίγκα, αδέλφια!